παίξουμε αν ήταν το πιο εύκολο τεμπούτο στην καριέρα να σου επίσημο παιχνίδι. Δηλαδή, έχει παίξει και σε φιλικά, αλλά ζήτημα να έπαιξε 4-5 φορές την μπάλα. Έκανε σε καμία επέμβαση, δηλαδή. Γενικότερα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς, γιατί η θέση του τερματοφύλακα έχει πολύ ψυχολογικό και πνευματικό focus, γιατί πρέπει να είσαι 95 λεπτά συγκεντρωμένος, σε μία φάση μόνο να κάνεις ένα λάθος, να ξεχαστείς, μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι και να αλλάξει η ψυχολογία. Πέρα από αυτό, είμαι ευχαριστημένος και από τη δική μου την εμφάνιση σήμερα και από την εμφάνιση της ομάδας. Ήταν ένα καλό ντεμπούτο, πήραμε ένα σημαντικό παιχνίδι, κερδίσαμε 2-0, παίξαμε καλά, όλα καλά. Φάνηκε να έχει αδειάσει στο μυαλό στα όσα έδειξε στο Καραϊσκάκη. Χρειάστηκε πολύ προσπάθεια. Σίγουρα δεν είναι εύκολο το να αφήσεις ένα παιχνίδι και να προετοιμαστείς για το επόμενο. Γι' αυτό ίσως και γίνανε οι αλλαγές που γίνανε σήμερα, παίξαν αρκετοί παίχτες που δεν αγωνίστηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Είναι καλό αυτό γιατί έχουμε καλούς παίχτες, έχουμε μεγάλο πάγκο, έχουμε ποιότητα γενικότερα στην ομάδα και αυτό φάνηκε ότι μας βγήκε σήμερα και η ομάδα απέδωσε και καλό ποδόσφαιρο. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, το οποίο μας έδωσε και αρκετή ψυχολογία εν όψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξος για το παιχνίδι της Κυριακής. Ήρθε μια νίκη μετά από δύο ήττες και βλέπουμε, ατενίζουμε με περισσότερη αισιοδοξία το παιχνίδι της Κυριακής πλέον. Υπάρχει πράγματι ανταγωνισμός για τη θέση. Είμαστε τρεις καλοί τερματοφύλακες, υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο. Φυσικά έχουμε πολύ καλές σχέσεις, αυτό είναι ξεκάθαρο μεταξύ μας. Ο καθένας εννοείται θέλει να παίζει, αυτό είναι καλό και για εμάς προσωπικά, γιατί μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό γινόμαστε και συνεχώς καλύτεροι.